Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Την ώρα που στην κόκκινη ομάδα επικρατεί ένα κλίμα χαράς και ξεκούρασης μετά το ταξίδι στο Μαϊάμι, η μπλε ομάδα συνεχίζει μετρά τα μαύρα σύννεφα που έχουν καλύψει την καλύβα της. Οι κόκκινοι περιέγραψαν στους παίκτες της μπλε ομάδας το πώς πέρασαν ύστερα από επιθυμία της δεύτερης ομάδας. Ωστόσο, η ατάκα της Σοφιάνας πυροδότησε τις εντάσεις, με τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ και τον Τάκη Καραγκούνια να την κατακεραυνώνουν. Συγκεκριμένα, η Σοφιάνα δήλωσε: «Πραγματικά πίστευα ότι η κόκκινη ομάδα άξιζε να πάρει αυτό το έπαθλο, άξιζε να πάει έτσι όπως είναι ενωμένη χωρίς έντασης με όλη την θετική ενέργεια. Αυτό δεν άρεσε καθόλου σε μερικούς παίκτες και ένας από αυτούς ήταν ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ. Άκουσα μια συζήτηση που είχαν τα παιδιά και άκουσα να λέει πεντακάθαρα η Σοφιάνα: Παιδιά, αξίζετε πραγματικά να πάρετε το έπαθλο, ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσα να ακούσω από συμπαίκτρια μου». Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.